διάσημος Ούγγρος Άρπατ Ξάναντι στην περίφημη εγκυκλοπαίδεια του ποδοσφαίρου που έγραψε το 1957 αναφέρει σχετικά. Ο όρος ποδοσφαιριστής αποδίδεται μόνο σε κάποιον που μπορεί να σουτάρει, να δώσει κεφαλιά και να κρατήσει στην κατοχή του την μπάλα με τουλάχιστον εύλογη ικανότητα. Where'd you learn to do that? When I was a boy. In Trinidad. On the street with the oranges. How'd you like to play football against the Germans? Why not? Ξέρεις πως παίζει ο ένας ποδοσφαιριστής. Είναι μέτρα σε αυτό. Στην καταστροφή της προσπάθειας του αντίπαλου. Σε αυτό έχει γίνει μάνα καημένη. Σε αυτό παίρνει άριστα. Τι κάνει ο ένας ποδοσφαιριστής. Μαρκάρει δυνατά και άτσαλα πολλές φορές. Παίρνει την μπάλα από τον αντίπαλο και συνήθεια την κάνει. Δίνει πάλι στον αντίπαλο και ξαναχυμάει να του ξαναπάρει την μπάλα. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν το βλέπουμε καλή κυριακή στα γήπεδα. Και δεν μιλάμε για την εθνική ομάδα. Όλο το πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες έτσι είναι. Πάρε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Πώς Ολυμπιακός. Άντε ο Γεωργάτος να κάνει τη σέντρα, το καμινάδα σύστημα που λέω εγώ, να βρει το κεφάλι του Μιχαλάκη. Μα είναι ποδόσφαιρο. What are you doing? Playing soccer! The ball is over there! Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο παράγοντας τύχη για ένα προπονητή, για ένα ποδοσφαιριστή? Τεράστιο. Εγώ δεν θα έλεγα τύχη, εγώ θα χρησιμοποιούσα μια άλλη λέξη. Εύνοια. Εύνοια. Η εύνοια στη ζωή μας είναι κάτι το φοβερό. Όπως αντίστοιχα και η καντεμία. Και η δούλεια πορεία, που δεν μπορώ να δώσω απάντηση από μικρό παιδί. Ποια είναι η πιο δυνατή, η εύνοια ή η καντεμία? Παίζει μπαρμπούτι. Έτσι. Πλακώνεσαι. Άσους. Διπλά. Πλακώνει το άλλο. Τριάρες. Πεντάρες. Ποια είναι η δυνατή, η καντεμία η δικιά σου ή η εύνοια του άλλου? Και θα κάνεις μια που μιλάμε για εύνοια, να το ξανατονίζω πάλι και το πιστεύω απόλυτα, ότι ο Μιχαλίδης έχει τρομακτική εύνοια. Όπως είπε και να πούμε μπαρμπούνια με τον κόλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγε στη Δανία, έπιασε μαρίδες. Οπότε, αντίο ζωή. Ήταν το έργο. Αν σου αρέσει να προκαλείς τον κόσμο και γενικώς να τα λες έξω από τα δόντια. Ποια δόντια θα μου πεις? Δεν θέλω να προκαλώ τον κόσμο. Θέλω να την ακούσει ο κόσμος ορισμένα πράγματα. Να βγαίνουν και να φωνάζουν, να πούμε Ζαγοράκης, μπαμπάς, τελοχαριστέας. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κάνει ο Σιλίκη με αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ αυτά και οργίζομαι, βγαίνω έξω από τον αυτό. Δεν είναι δυνατόν τώρα να μου κάνει του χαριστέα, φαμπάστε. Το παιδί ξέρει την παλάχια να επανεί. All right, let's get started. Yours. All right, now you. Let's go, watch it, this way. Turn, turn, concentrate. Don't lose it, go. You can do better than that! Haven't you ever seen a ball before? Gah! You play like an old woman! A very old woman! Τι μάρτω δεν πλέει και ο μαλάκας. Γουλιά σε κάρτε εδώ, γουλιά, γουλιά σε πίνω. Άρα, γουλιά σπικινάω. Έχουμε γίνει κλεφτοκοντάδες. Πάμε να κλέψουμε το ματσάκι. Τσούκου, 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 τσούκου. Να πούμε αμέ, αμήν, να μην φάμε τον κολ. Άντε να γίνει τα βαθιά, να πηδήσει ο Καλησέρα με την κεφάλα τη μέση, να βάλει τον κολ. Και τι είναι εδώ αυτό, πώς φοράμε. Θα είχαμε πείσει εμένα. Τάμπα να ξυπνούμε πιστευτικό, θα είχαμε πείσει. Να μην σου δούμε καθόλου στην Ελλάδα. Εμένα όχι. Δεν γίνεται ο Κωνσταντίνου να πούνε να λες Μιχαλάκη σε τρέλα. Πήγε ο Κωνσταντίνου στο Ολυμπιακό και λες ο Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντίνου έρχεται η μπάλα ξυρίζοντας το χορτάρι και αντί να τη σταματήσει με το πόδι,
Πάμε στην κυβέρνηση κατά τα κεφαλιά. Τρομερά πράγματα, δεν τα βλέπουμε. Δεν είναι αλήθεια. Μα πώς γίνεται και μόλις τώρα να πούμε τον Κωνσταντίνο Πεχταρά. Βγαίνουν τώρα και κουμπιάζουν στο Ριβάλτο. Βεβαίως ο Ριβάλτο, μέγας παίχτης. Από τους ποιοτικότερους που έχουν περάσει ποτέ από τον πλανήτη. Δεν μπορεί τώρα το παιδί. Δεν γίνεται για τις απαιτήσεις που έχει ο Ολυμπιακός, για τα θέλω που έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ριβάλτο, για να παίρνει την μπάλα από το δεξί αριστερό, βρωμάει το αριστερό. Είναι ξυρισμένος και βγάζει γένεια. 25 λεπτά καταφέρει την μπάλα από ένα πόδι στο άλλο. Δεν γίνεται πια σε αυτούς τους ρυθμούς να παίξει την μπάλα ο Ριβάλτο. Η καλύτερη ομάδα κατά τεκμήριο, σχεδόν για το σύνολο των φιλάθλων που έχει περάσει ποτέ από τον πλανήτη, σαν σύλλογος, είναι ο Άγιαξ. Έτσι. Αν αυτόν Άγιαξ τον βάλει σήμερα να παίξει με τον Φωστία, το σημερινό Φωστία θα πάει 4 γκολ. Μιλάμε τα ρίφ που έχει ο Αϊόμι. Τρομερά πράγματα. Πήγα και είδα μάλιστα και τους Iron Maiden. Τρομερή μουσική. Το κύμα μου κρυώτα. Τρομερή μουσική. Είχαμε χάσει μάτς του Ηρακλή με Ζήφκα, με Ηλιάδη, με Παγόνι Βακαλόπουλο. Με Χατζηπαναγή, Κοφίδη, Καραΐσκο, Λάκη Παπαϊωάννου, Αδάμο, Γκέσκε, Δανίλη Παπαδόπουλο. Είχε το σύστημα με όλους και με τους αριθμούς τους. Πού είναι αυτοί, ρε!